Γεια σας! Το σημερινό βίντεο είναι ένα haul βίντεο. Όπως θα ξέρετε, οι περισσότεροι από εσάς που με παρακολουθείτε στο Facebook ή στο Instagram, έλειπα για μία εβδομάδα στο Μόναχο για ένα συνέδριο και είχα πολλά τρεχάματα με τη δουλειά, πάρα πολλά meetings πέρα του συνεδρίου, επομένως είχα πάρα πολύ λίγο χρόνο. Συνήθως τα επαγγελματικά μου ταξίδια δεν έχω καθόλου χρόνο να ψωνίσω, γιατί κοιμάμαι 3-4 ώρες την ημέρα και γενικά είμαι στο τρέξιμο συνέχεια. Αλλά ήμουν πολύ τυχερή και είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο μολ δίπλα στο συνεδριακό κέντρο και κατάφερα συνολικά από όλο το ταξίδι να αφιερώσω περίπου μία ώρα πάνω κάτω και να πάρω όλα τα πράγματα που θα δείτε σήμερα. Δεν είναι πολλά, είναι 2-3-4 μαγαζάκια που επισκέφτηκα. Και είχα αρκετά ακόμη πράγματα στο μυαλό μου, αλλά ούτως ή άλλως δεν είχα πολύ χώρο στη βαλίτσα και προσπάθησα να συγκρατηθώ και να πάρω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα και η πρώτη μου αγορά ήταν ένα body scrub από Shop & Glory, το αγαπημένο μου Sugar Crush. Το πήρα από ένα κατάστημα Douglas, γιατί τα Douglas στην Γερμανία φέρνουν Shop & Glory. Ήθελα να πάρω και κάποια make-up προϊόντα, αλλά δυστυχώς δεν είχε το συγκεκριμένο κατάστημα και δεν έχουν όλα τα Douglas Shop & Glory. Βρήκα ένα αρκετά μεγάλο και ήμουν τυχερή. Μυρίζει υπέροχα, είναι καταπληκτικό και έχω ήδη ένα αρκετά μεγάλο στόκ και θα πάει στην άκρη μαζί με το υπόλοιπο στόκ. Θα σας δείξω κάποια προϊόντα που δεν είναι beauty. Θα αρχίσω με κάποια προϊόντα που πήρα από Accessorize. Στην Ελβετία δεν έχουμε Accessorize, αλλά στην Ελλάδα έχουμε. Και ίσως έχετε πολλές στο σεξ ότι πέρα από τα αξεσουάρ της τσάντας και όλα αυτά έχουν εκπληκτικά χαρτικά προϊόντα. Πραγματικά τα λατρεύω τα χαρτικά του Accessorize. Πήρα λοιπόν 2-3 πραγματάκια που ήθελα. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι είναι μια to-do list που έχει μαγνητάκι και τη βάζω στο ψυγείο. Μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι τέλεια για σημειώσεις, λίστα για ψώνια, πράγματα που θέλετε να θυμηθείτε. Ήθελα να πάρω από τα Liberty στο Λονδίνο, αλλά δεν κατάφερα να πάρω καθόλου χαρτικά φέτος από τα Liberty, γι' αυτό αποφάσισα να πάρω τώρα από τα Accessorize και θα ήθελα να τα σηκώσω όλα κυριολεκτικά. Μετά έχω πάρει αυτά τα δύο που είναι sticky notes, που είναι δηλαδή μικρά χαρτάκια για να γράφετε διάφορα πράγματα ή να τα χρησιμοποιείτε σε σελίδοδείκτες. Αυτό είναι εμπνευσμένο από το Παρίσι και αυτό εδώ μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έρχεται και σαν τετραδιάκι, sticky notes και είναι όλα για να γράφετε διάφορα σχόλια και σημειώσεις και ένα λίγο μεγαλύτερο, είναι όλα με floral print και ουσιαστικά αυτά τα πήρα για να τα χρησιμοποιήσω στην ατζέντα μου, την οποία την έχω συνέχεια μαζί μου και τη χρησιμοποιώ για να προγραμματίζω τα πάντα και κολλάω διάφορα πράγματα όπως βλέπετε πάνω και θεώρησα ότι θα ταιριάζουν πάρα πολύ. Και για τον ίδιο λόγο πήρα και μερικά αυτοκόλλητα τα οποία είναι 3D και είναι πάντα stickers και γενικά θεωρώ τα πάντα απίστευτα χαριτωμένα και θεώρησα ότι θα είναι πάρα πολύ γλυκά. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι ένα τετράδιο που μου φάνηκε πανέμορφο και ο λόγος είναι πέρα από το ότι μου φάνηκε πανέμορφο ότι εδώ στην Ελβετία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε τετράδια με γραμμές, γιατί τα περισσότερα τετράδια που βρίσκουμε είναι τετράδια με τετράγωνα μέσα, όσο περίεργο και αν φαίνεται, και έχει αυτό το τέλειο print με τα διάφορα ζώα, ελάφια, λεπούδες, κουκουβάγες. Μου φάνηκε πραγματικά πολύ όμορφο. Αυτά ήταν λοιπόν τα non-beauty πράγματα που πήρα από Accessorize και πήρα και ένα ακόμη από ένα βιβλιοπωλείο που δεν είναι άλλο παρά ημερολόγιο για το 2015. Η αγαπημένη μου εταιρεία ημερολογίων που είναι η Moleskine έχει βγάλει μια περιορισμένη σειρά εμπνευσμένη από Mickey και Minnie και πήρα το εβδομαδιαίο ημερολόγιο για το 2015 που έχει αυτό εδώ το εξώφυλλο. Είναι γενικά πολύ όμορφο, θέλω να δω και άλλα προϊόντα της σειράς, αν και δυστυχώς είναι αρκετά ακριβά. Βλέπετε έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά και μαζί με αυτό ερχόταν και αυτό εδώ το χαρτονάκι που πέρα ότι είναι πάρα πολύ γλυκό, το οποίο έχει τις ημέρες του 2015 και μπορείς να το βάλεις πάνω στο γραφείο σου άμα θέλεις και να το κάνεις έτσι τριγωνάκι. Και έχει αυτό εδώ που είναι I'll be back, που όταν θα γυρίσεις και μπορείς να βάζεις
τις ώρες με βάση τα χέρια του Μίκη σε περίπτωση που φύγεις. Μου φαίνεται πάρα πολύ πρακτικό για τη δουλειά σε περίπτωση που φύγω και θέλω να ξέρουν οι συναδελφοί μου τι ώρα θα είμαι εκεί πίσω. Μου φαίνεται και πάρα πολύ ωραίο και ούτως ή άλλως το έδινα μαζί με το ημερολόγιο, δεν το πήρα χώρια. Κάποια πιο fashion κομμάτια πήγα στα Bijou Brigitte, που είναι μια γερμανική εταιρεία που έχει διάφορα οικονομικά αξεσουάρ. Θεωρώ ότι έχει μερικά κομμάτια που δεν είναι καθόλου του στυλ μου, αλλά έχει μερικά πολύ όμορφα κομμάτια. Έχω πάρει πολλά πράγματα από εκεί. Και ένα είναι αυτό που φοράω. Ας κάνω λίγο zoom να το δείτε καλύτερα. Μου φαίνεται πολύ πολύ όμορφο, ήταν πολύ το στυλ μου και το ξεχώρισα κατευθείαν. Γενικά δεν μου αρέσουν όλα τα πράγματα που έχει στα Bijou Brigitte, αλλά άμα ψάξετε βρίσκεται πολύ όμορφα κομμάτια και σε πολύ καλές τιμές συγκριτικά και όλες πολλές φορές με H&M, Zara, δεν ξέρω, μου αρέσουν τα πράγματα που έχουν. Πήρα αυτό εδώ το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κοκαλάκι που μπορείτε να το βάλετε πάνω από την αλογοουρά για να φαίνεται πιο ωραία και είναι σε rose gold. Και επίσης σε rose gold είναι και αυτό εδώ, το πιο μακρύ μεντογιόν, το οποίο είναι αυτή η σφαίρα που είναι αρκετά περίτεχνη και μέσα έχει κάποια διαφανή κρύσταλλα και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο στον ήλιο. Και μετά πήρα και αυτό εδώ, το οποίο το φόρεσα και ξέρω επίσης ότι φαίνεται πολύ όμορφο στον ήλιο και ενώ φαίνεται άσπρο, δεν είναι, είναι ένα ακόμη statement necklace το οποίο όταν χτυπάει το φως φαίνεται γαλάζιο και τα ανακλά γενικά διάφορα χρώματα και μου άρεσε πάρα πολύ. Περνώντας σε πράγματα μακιγιάζ, ουσιαστικά έχω δύο σακουλίτσες εδώ, η μία είναι από Catrice προϊόντα τα οποία πήρα από τα Müller και η άλλη είναι Kiko. Θα σας δείξω πρώτα τα Catrice, έχω κάνει ένα post, θα βάλω το link από κάτω πολύ πρόσφατα με τις καινούργιες κυκλοφορίες της εταιρείας Catrice και εκεί σας έλεγα ότι δυστυχώς έχει κάποια προϊόντα που κυκλοφορούν μόνο σε 4-5 χώρες προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον και δεν θα έρθουν Ελλάδα αλλά ούτε εδώ πέρα στην Ελβετία μέχρι στιγμής και γι' αυτό αποφάσισα να δοκιμάσω κάποια από αυτά τα προϊόντα, δηλαδή ότι έχω πάρει ένα από αυτά. Γιατί βρήκα ένα μεγάλο Müller και ήταν πολλά out of stock, αλλά είχε αρκετά πράγματα που ήθελα να δοκιμάσω. Αυτά τα τρία είναι όλα από τη σειρά Velvet Finish με υαλουρονικό οξύ. Είναι το Velvet Finish Foundation with Hyaluron και έρχεται σε αυτήν εδώ την πολύ ωραία συσκευασία. Και το Velvet Finish Concealer with Hyaluron, το οποίο είναι κάπως έτσι. Δυστυχώς ήθελα να πάρω τα 010 που είναι τα πιο ανοιχτόχρωμα που συνήθως παίρνω από Catrice. Συνήθως είμαι ανάμεσα σε 010 και 020, πιο πολύ προς το 010, αλλά δεν τα βρήκα και αποφάσισα τελικά να πάρω τα 020, γιατί δεν πρόκειται να τα ξαναβρω σύντομα, γιατί ήθελα πάρα πολύ να τα δοκιμάσω, ειδικά το foundation. Γι' αυτό πήρα και τη Velvet Finish Powder with Hyaluron, που είναι mattifying και long lasting και θεώρησα ότι θα ταιριάξει καλά με τα άλλα δύο προϊόντα και αυτή να τη βρήκα στο 010 που είναι το πιο ανοιχτόχρωμο. Είναι η απόχρωση Light Velvet και επομένως αποφάσισα να την πάρω σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα. Ακόμη έχω πάρει δύο προϊόντα βάσης που είναι το Prime and Fine Anti-Red Cover Stick που είναι ένα πράσινο concealer σε μορφή στυλό, stick και το πράσινο όπως ξέρετε εξουδετερώνει τις κοκκινίλες, επομένως ήθελα να το δοκιμάσω. Αλλά πιο πολύ είμαι ενθουσιασμένη για το Instant Eye Brightener with Hyaluron, το οποίο θυμίζει ένα αντίστοιχο προϊόν που είχα από Benefit, που δεν μπορώ να πω ότι μου είχε αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, αλλά αυτό είναι... Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι καταφέρνει λιγότερα πράγματα, επομένως νομίζω ότι θα μ' αρέσει. Το πρόβλημά μου με το Benefit ήταν το ότι υποσχόταν πολλά πράγματα. Ουσιαστικά είναι σαν highlighter για την περιοχή των ματιών, επομένως νομίζω ότι θα είναι αρκετά καλό. Πήρα ένα ρούζ από τα Illuminating Blush, είναι αυτά εδώ, πάρα πολύ όμορφο pattern και λέγεται Coral Me Maybe. Ενώ από προϊόντα για τις βλεφαρίδες έχουν βγάλει διάφορα καινούρια και πήρα το Last Growth Overnight Serum που λέγεται, είναι από τη σειρά Last Boost. Έρχεται σε αυτό το κουτάκι και ουσιαστικά είναι ένα σέρουμ με πινελάκι και υπόσχεται 18% πιο πολλές βλεφαρίδες
και το Last Boost Volumizing and Lengthening Lash Base, που είναι ουσιαστικά από αυτές τις άσπρες μάσκαρα που μπορείς να βάλεις για βάση κάτω από οποιαδήποτε μάσκαρα. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από αυτά τα προϊόντα, θα τα δοκιμάσω όλα και θα κάνω ένα ακόμη review post, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Τελευταία πήρα από Βερνίκια μόνο αυτό εδώ, ένα top coat από τη σειρά Million Styles, γιατί είναι στην απόχρωση Have an Ice Day. Κανονικά έχει 4-5 top coat και ήταν το μοναδικό και ήταν και το μοναδικό μπουκαλάκι. Και επίσης δεν βρήκα και τα μεταλλικά βερνίκια που ήθελα που θα κυκλοφορούν μόνο σε αυτές τις χώρες. Δυστυχώς από βερνίκια δεν φάνηκα πολύ τυχερή, ήταν όλα out of stock. Πήρα όμως για τέλος ένα από τα Ultimate Stay κραγιόν στην απόχρωση Plum & Base, που μου άρεσε πάρα πολύ η συσκευασία τους και μοιάζουν κάπως έτσι και είναι αυτό το πολύ ωραίο σκοτεινό, σκούρο, wine χρώμα, πολύ ωραίο φθινοπορεινό. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα τα πραγματάκια που πήρα από Catrice και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω και να σας ετοιμάσω review για αυτά. Ενώ από Kiko έχω εδώ μία σακουλίτσα. Πήγα κυρίως για να δω την καινούργια συλλογή, αλλά βρήκα και μερικά ακόμη πραγματάκια. Είχαν έκπτωση σε όλες τις παλιές συλλογές, όχι πολλά κομμάτια, αλλά πήρα ένα πουμπλά στο Rock Attraction από την παλιότερη του συλλογή και είναι η απόχρωση Sound Coral. Το είχα δει και στη φίλη μου την Έλενα από το Elena's Finds. Το είχα δει και παλιότερα, αλλά τελικά δεν το παρήγγειλνα εδώ στην Ελβετία, αλλά αυτό το βρήκα και το πήρα γύρω στα 4 ευρώ. Αποφάσισα γιατί όχι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κοραλί και μου αρέσει κυρίως το pattern του αυτό εδώ με την τσέπη, την τζιν. Είχε πολλά προϊόντα από αυτή τη συλλογή σε έκπτωση, αλλά νομίζω ότι προσωπικά μου άρεσε μόνο το ρούς. Συνεχίζω με μία πολύ αγαπημένη Water Eye Shadow, έχω πολλές, σας τις έχω δείξει, θα βάλω όλα τα Kiko links μου από κάτω και είναι το 219. Και είναι αυτό το πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Μου θυμίζει λίγο στο παν το Expensive Pink της MAC, αλλά έχει πιο πολύ κοραλί από τη ροζ. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός πιστεύω. Ενώ είχε μια τεράστια τεράστια προθήκη με τα καινούργια 3D Instant Volume Lip Glosses. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ, ήθελα να δοκιμάσω ένα παρόλο που δεν είμαι μεγάλη lip gloss fan. Και πήρα το 2007, πήρα το 207, συγγνώμη, που είναι αυτό εδώ, το πολύ πολύ όμορφο χρώμα. Θα τα δοκιμάσω όλα και θα σας πω αν, είναι, αν κολλάνε, πόσο άνετα είναι. Αλλά πιο πολύ μου φάνηκε ενδιαφέρον το Invisible Lip Liner Primer, που υποτίθεται ότι είναι ένα μολύβι για τα χείλη τελείως διαφανές, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για όλα τα προϊόντα χιλιών και τα βάζετε στο περίγραμμα έτσι ώστε να μην ξεφεύγει τίποτα από το περίγραμμα και αποφάσισα ότι αν είναι να χρησιμοποιώ ένα μολύβι χιλιών μάλλον το καλύτερο που θα μπορούσα να δοκιμάσω είναι αυτό αν πραγματικά δουλεύει. Έχω δύο βερνίκια από μια νέα συλλογή, μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, είναι και τα δύο μέσα με χρυσό shimmer glitter και είναι ένα πράσινο και ένα μπλε, το 530 και το 532. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τα κάνω swatch και να τα φορέσω, φαίνονται καταπληκτικά. Ενώ τέλος πήρα κάποια πραγματάκια από την τελευταία συλλογή, η οποία νομίζω ότι λέγεται Daring Game και όλες οι συσκευασίες είναι εμπνευσμένες από την Dracula και αυτό εδώ είναι το Face Brush, το Daring Game Face Brush. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πινέλο και ήθελα να το δοκιμάσω, δεν έχω ξαναδοκιμάσει πινέλο από Kiko. Το βλέπετε αυτό, είναι αρκετά μεγάλο με αυτή την άσπρη λαβή και είναι ένα duo fiber brush. Έχει αυτό το περίεργο σχήμα, το LA σχήμα καρδιάς συγκεκριμένα, επειδή κάνει αυτό εδώ στις οδηγίες και έχει το μισό μαύρο και μισό άσπρο. Θεωρητικά το βάζετε στο bronzer και στο highlighter και το απλώνετε μαζί. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερο και ανυπομονώ να δω εάν δουλεύει για τη χρήση που το προορίζουν ή και γενικά πώς είναι σαν πινέλο και τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε γι' αυτό. Αλλά γενικά και πώς είναι σαν πινέλο, αλλά και τι άλλο θα μπορούσατε να κάνετε με αυτό. Πήρα δύο παλέτες, μία ματιών και μία με ρούς. Η ματιών είναι η Queen of Hearts Eyeshadow Palette στην απόχρωση Elegant Bonnie. Οι συσκευασίες είναι πολύ ωραίες, αν και γενικά δεν μπορώ να πω ότι είναι και πιο ακριβοφτιαγμένες.
αλλά μοιάζουν πολύ ωραία. Είναι πλαστικό, φυσικά αυτό το άσπρο πλαστικό. Και η κάθε παλέτα ματιών έρχεται με ένα τεράστιο καθρέφτη. Περιέχει 4 σκιές και οι περισσότερες όπως βλέπετε είναι matte ή είναι satin με λίγο shimmer και μόνο αυτή εδώ είναι πιο γλυτερωτή. Μου άρεσαν αρκετά αυτά τα χρώματα, αρκετά ουδέτερα αλλά γράφουν πάρα πολύ καλά όταν τα έκανα swatch. Ενώ αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι η Top Pairs Blush παλέτα στην απόχρωση Raspberry Rose and Peach και έχει πραγματικά ένα mauve rose χρώμα και ένα ροδακινί και αυτή έρχεται κάπως έτσι με το ρόμβο, το diamond και έχει αυτό εδώ το διπλό ροζ με το mauve rose και το κοραλί. Αυτά είναι και τα προϊόντα που πήρα από Kiko. Και πριν τελειώσω αυτό το βίντεο θα σας δείξω και δύο πραγματάκια που πήρα από MAC από την τελευταία του συλλογή γιατί τα πήρα το απόγευμα πριν φύγω για Γερμανία, επομένως τα θεωρώ επίκαιρα. Δεν τα έχω προλάβει ούτε swatch να τα κάνω καλά καλά ακόμη και είναι από την The Novel Romance Collection. Πήγα να πάρω ένα κραγιόν αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ όμοιο με κραγιόν που έχω ως τώρα. Πηγαίνετε πάντως να τα δείτε. Έχει αρκετά ωραία κραγιόν και έχει ένα πολύ ωραίο αυτό που πήγα να δοκιμάσω. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Έχει ένα πολύ ωραίο φούξια ματ που θυμίζει πάρα πολύ το Pink Pigeon. Και διάφορα limited edition κραγιόν. Και αποφάσισα λοιπόν να πάρω 3 από τις Electric Cool Eyeshadows που είχαν πρωτοκυκλοφορήσει το 2012. Η συλλογή νομίζω έχει 8. Πήρα κάποιες. Είναι κάτι ενδιάμεσα σε κρεμώδη και κανονική σκιά. Έχουν πολύ περίεργη τζελώδη υφή σχεδόν. Και πήρα αυτό εδώ, απίστευτο χρώμα. Είναι το Switch to Blue. Κάθε μια περιέχει, αν θυμάμαι καλά, 2,1 γραμμάρια. Πήρα το Highly Charged που είναι ένα πανέμορφο μοβ, συγγνώμη. Και τέλος πήρα ένα χρώμα που νομίζω ότι θα αρέσει σε πάρα πολλές από εσάς. Είναι ένα πολύ ανοιχτόχρωμο taupe χρώμα. Έχει και λίγο χρυσαφένιους υποτόνους. Είναι αυτό εδώ. Λέγεται Super Vat. Πολύ πολύ όμορφο. Τελευταίο απ' όλα είναι ένα μολύβι από την ίδια συλλογή. Είναι ένα Fluid Line Eye Pencil στην απόχρωση Deep Blue Sea. Και είναι αυτό εδώ. Απίστευτο, απίστευτο χρώμα. Βαθύ μπλε και δεν φεύγει με τίποτα. Το φοράω μαζί. Σήμερα έχω κάνει το μακιγιάζ μου με την Vice 2 παλέτα της Urban Decay και το φοράω κάτω μαζί με μία μπλε σκούρη σκιά, αλλά βλέπετε πόσο όμορφο μπλε είναι. Αυτά ήταν λοιπόν τα πραγματάκια που ήθελα να σας δείξω και που πήρα από Γερμανία. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Πατήστε like αν σας άρεσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε και για επόμενα βίντεο και θα τα πούμε εμείς πολύ πολύ σύντομα με ένα νέο βίντεο την επόμενη Πέμπτη. Φιλάκια πολλά!